θετικό σε χρήση αναβολικών ουσιών βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ύψους Δημήτρης Χονδροκούκης κατά τη διάρκεια ελέγχου από τη Wada. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του πατέρα του αθλητή Κυριάκου Χονδροκούκη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πρώτο δείγμα ανιχνεύθηκε θετικό στην απαγορευμένη ουσία Στανοζολόλη από γαλλικό εργαστήριο μετά από ενημέρωση της IAAF μέσω ΣΕΓΑΣ στις 26 Ιουλίου 2012. Ο Κυριάκος Χονδροκούκης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμα ότι η είδηση είναι εξωπραγματική, αλλά δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του ελέγχου. Ήδη έχει ζητηθεί και η εξέταση του δεύτερου δείγματος και αναμένεται να ζητηθεί και η εξέταση από άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο. Το παράδοξο της χρήσης μια τόσο εύκολα ανιχνεύσιμης απαγορευμένης ουσίας από έναν προσφάτως παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών και μάλιστα προεόρτια των Ολυμπιακών Αγώνων, θεωρώ πως είναι εξόφθαλμα αυτονόητο, σημειώνει χαρακτηριστικά ο πατέρας του αθλητή στην ανακοίνωσή του.